Στον εισαγγελέα προσέφυγε σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Γρεβενών Γιώργος Δασταμάνης, προκειμένου να υποβάλει καταγγελία για την εγκληματική, όπως την χαρακτήρισε, μετακίνηση οικογένειας προσφύγων από τη δομή των Ορεινών Γρεβενών σε δομή φιλοξενίας άλλης περιοχής, η οποία βρίσκονταν σε καθεστώς καραντίνας λόγω κορονοϊού. Ο Δήμαρχος αναρωτιέται πώς μετακινήθηκε η οικογένεια και έπειτα διαπιστώθηκε πώς βρίσκεται σε καραντίνα η δομή από την οποία προέρχονταν. Ο ίδιος δηλώνει πώς η οικογένεια μετακινήθηκε μεταξύ και ζητά την άρρωγη της πολιτείας. Τίποτα, έτσι έδωσαν κάτι περίεργα γεγονότα χθες και προχθές. Μόλις ενημερώθηκα ότι μια οικογένεια προσφύγων ήταν στη Ριτσόνα, όπου είναι σε καραντίνα η δομή εκεί πέρα. Ήρθαν στα Γρεβενά με το λεωφορείο, πήγαν στο νοσοκομείο επειδή ερχόταν από δομή καραντίνας που κανονικά δεν έπρεπε να φύγουν καθόλου από εκεί. Πάρθηκαν δείγματα και το ένα, η κυρία βρέθηκε θετική, τα άλλα τα τρία άτομα ήταν αρνητικά. Γεννώνται πάρα πολλά ερωτηματικά, πώς έφυγαν από εδώ, πώς έφυγαν από εκεί, πώς μπήκαν εκεί πέρα. Δηλαδή κινούμενη βόμβα. Ανεξέλεγκτη η κατάσταση, αναγκάστηκα να πάω να ενημερώσω την κυρία εισαγγελέα, η οποία κατανόησε ότι είναι μείζον το ζήτημα και διέταξε άμεσα προκαταρκτική εξέταση και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνω για να διαφυλάξω την υγεία των συμπολιτών. Αυτή βρίσκεται, από ό,τι μου έχουν ενημερώσει, σε απομόνωση στο ξενοδοχείο σε ορεινό χωριό του Δήμου Γρεβενών. Δεν ξέρω, αυτοί κινήθηκαν και μεταξύ, κινήθηκαν και μετακτέλ, κινήθηκαν. Τι επαφές είχαν και μέσα στο λεωφορείο που ήρθαν από εκεί στα Γρεβενά, τι φοβόμαστε, τη μετάδοση, δηλαδή την ανεξέλεγκτη μετάδοση του ιού. Θα το διερευνήσουμε το θέμα και θα δούμε στην πορεία. Κάπου αυτό το πράγμα, η ανεξέλεγκτη κίνηση αυτών των ανθρώπων, είναι απαράδεκτη δηλαδή. Και δύο αποδομές οι οποίες είναι επίσημα με ΦΕΚ, έχει ΦΕΚ, χαρακτηρισμένες ότι είναι σε καραντίνα. Πώς μπήκαν και βγήκαν αυτοί οι άνθρωποι από μια δομή η οποία επίσημα με υπογραφή του Υπουργού και του Υφυπουργού από κάτω και με ΦΕΚ στην εφημερίδα της κυβερνήσεως είναι επίσημα σε καραντίνα. Απογορεύεται όταν είναι κάτι σε καραντίνα, όταν μια δομή πάει σε καραντίνα, οποιαδήποτε μετακίνηση πρώτα-πρώτα. Δεν υπάρχει ελευθερία κινήσεων εκεί πέρα.